Πέρσα, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Δεν πρόλαβα να μπω μέσα στην αίθουσα. Συνέβη κάτι σημαντικό και έχουμε ολιγόλεπτη διακοπή. Mm-hmm. Είχαμε μια σοβαρότατη διαφωνία του Ρίκου Ερωτοκρήτου με τον δικηγόρο του Χρήστο Πουργουρίδη ως προς τον τρόπο που παρουσίασε την αγόρευσή του για μετριασμό της ποινής του. Ολοκλήρωσε ο κύριος Πουργουρίδης την αγόρευση του Πέρσα χωρίς να διαβάσει την γραπτή δήλωση που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου και χωρίς να αναφερθεί στους λόγους που πιστεύει ότι το δικαστήριο πρέπει να επιβάλλει στο Ρίκο Ερωτοκρήτου ποινή φυλάκισης με αναστολή. Τότε παρενέβη ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, ανέφερε ότι θα ήθελε να αναφερθεί ο ίδιος στο τμήμα της αγόρευσης που μιλά για τις ποινές με αναστολή. Αντέδρασε έντονα η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, η κυρία Λένα Δημητριάδου, και του ζήτησε να συνεννοηθεί με τον δικηγόρο του, γιατί δεν δύναται κατηγορούμενο σε αυτό το στάδιο της δίκης να εκπροσωπεί ο ίδιος τον εαυτό του, εάν δεν απολύσει προηγουμένως τον δικηγόρο του. Ο κύριος Ερωτοκρήτου επέμενε ότι θέλει να αναφερθεί σε αυτό το κομμάτι για τις αναστολές των ποινών. Παρενέβη τότε ο πάρεδρος, ο κύριος Χαραλάμπους, το δεύτερο μέλος του μόνιμου κακουργιοδικείου, και του ανέφερε με πολύ έντονο τρόπο ότι δεν μπορεί ο ίδιος να αγορεύσει ή θα αγορεύσει μόνο εάν απολύσει τον Χρήστο Πουργουρίδη. Ο κύριος Ερωτοκρήτου απάντησε ότι δεν θέλει να απολύσει τον δικηγόρο του ούτε να τον αντικαταστήσει, απλά να γίνει αναφορά σε αυτό το κομμάτι με τις αναστολές. Τότε παρενέβη και ο δικηγόρος, ο συνήγορος υπεράσπισης του Παναγιώτη Νεοκλέους, ο Αλέκος Μαρκίδης, και ανέφερε ότι ούτε ο ίδιος έχει δει την γραπτή δήλωση αγόρευση του Χρήστου Πουργουρίδης, και σε μια δημόσια διαδικασία θα έπρεπε να δοθεί αυτή η γραπτή αγόρευση και στους δικηγόρους. Έτσι το δικαστήριο, μετά από αυτή την ένταση που επικράτησε, που ήταν αρκετή, αποφάσισε να διακόψει για 15 λεπτά πέρσα, έτσι ώστε να συνεννοηθεί ο Ρίκος Ερωτοκρήτου με τον συνήγορο υπεράσπισης του. Μάλιστα, πολύ σημαντική εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε, Νατάσα, που βγήκες αμέσως και μας την έδωσες. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε την διακοπή. Μόλις επαναρχίσει και δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει έχουμε όλο αυτό. Έχουμε διακοπή και βγήκε και προς τα έξω. Βγήκε προς τα έξω, αν θέλεις, Πέρσα, μετά την καταδίκη του Ρίκου Ερωτοκρήτου και μια έντονη διαφωνία με τον δικηγόρο του. Βλέπαμε από το πρωί τον Ρίκου Ερωτοκρήτου, καθώς αγόρευε ο Χρήστος Πουργουρίδης, να δυσανασχετεί έντονα εντός του δικαστηρίου. Δεν θέλαμε να το αναφέραμε, επειδή δεν είχαμε ακριβή στοιχεία για το τι του προκαλούσε την αντίδραση. Ωστόσο, αντέδρασε ο ίδιος στο δικαστήριο και σας το μεταφέραμε αμέσως. Μάλιστα. Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που ίσως αξίζει να αναφέρουμε όσον αφορά γενικά το κλίμα εντός της αίθουσας. Να σας πω κάτι. Θα μπούμε ξανά στο δικαστήριο. Θα προσπαθήσω, επειδή είναι δύσκολο να βγαίνουμε συνεχώς, δεν μας επιτρέπεται. Θα βρούμε τρόπο, Πέρσα, θα σε ενημερώσω μέσω SMS τι τελικά αποφασίστηκε, ή αν υπάρχει κάποια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα έρθω μέχρι εδώ και θα σας την αναφέρω. Βέβαια. Όσον αφορά λίγο το κλίμα εντός της αίθουσας, Νατάσα, μπορούμε να πούμε κάτι που έχεις προσέξει εσύ και αξίζει αναφοράς. Πρέπει να πούμε, Πέρσα, ότι μέχρι αυτό το επεισόδιο, πέρα από τη δυσανασχέτηση για κάποιες αναφορές του Χρήστου Πουργουρίδη, του Ρίκου Ερωτοκρήτου, είναι πολύ ήσυχο το κλίμα. Υπάρχει αστυνομική δύναμη, είναι έντονη η παρουσία της, όχι τόσο όσο την προηγούμενη φορά. Υπάρχει ωστόσο, είναι κατάμεστη η αίθουσα, κυρίως από συγγενείς των κατηγορουμένων. Ωστόσο, δεν υπήρχε κάτι που να υποδηλούσε ότι θα είχαμε κάποια ένταση πέραν αυτών που σας ανέφερα προηγουμένως. Μάλιστα. Νατάσα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια με το ρεπορτάζ.